ότι είχαμε στείλει κάποια στοιχεία και ένα υπόμνημα με τα αιτήματά μας για να μπορεί να τα επεξεργαστεί το Υπουργείο, ούτως ώστε όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση να μπορούμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις και κάποια αποτελέσματα. Σε τίτλους, τι ήταν αυτό το οποίο εσείς βάζατε στην ατζέντα? Ήταν το θέμα των ενισχύσεων λόγω του COVID. Κορονοβοήθεια δηλαδή, κορονοβοήθεια. Σωστά, σωστά. Ναι. Ήταν οι παράνομες ελληνοποιήσεις και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ενισχυθεί το αγροτικό εισόδημα γενικά που πλήττεται από τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Δυστυχώς δεν πήραμε συγκεκριμένες απαντήσεις, παρά μόνο καλές προθέσεις. Σε κανένα από τα τρία. Όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις, μας είπα και με στοιχεία ο Υπουργός ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και έχει ενισχυθεί ο μηχανισμός για αυτούς τους ελέγχους. Αποτέλεσμα υπάρχει από τη στιγμή που έχει ενισχυθεί ο έλεγχος? Εμείς θεωρούμε, τουλάχιστον όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τουλάχιστον το επιθυμητό, δηλαδή που επιθυμούμε εμείς. Mm-hmm. Το αναγνωρίζει και το Υπουργείο, είπε ότι θα ενταχθούν αυτοί οι ελέγχοι και θα ενισχυθεί ο μηχανισμός για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Όσον αφορά τώρα τις κοροναενισχύσεις, δυστυχώς τα χρήματα που δίδει η Ευρώπη για αυτό το σκοπό έχουν σταματήσει, δηλαδή αυτή η οικονομική ενίσχυση από την Ευρώπη έχει σταματήσει. Μας είπε βέβαια ο Υπουργός ότι αναγνωρίζει το δίκαιο αίτημά μας. Για το κοροναβοήθημα λέτε? Ναι, ναι. Ότι αναφέρεστε, στοιχεία. Μισό λεπτό, ξέρω ότι σας διακόπτω, αλλά για να το διευκρινίσουμε από την αρχή, αναφέρεστε πολύ περισσότερο στους παραγωγούς θερμοκηπιακών προϊόντων ή συνολικά σε όλο τον παραγωγικό κόσμο? Όχι, οι ενισχύσεις που ζητάμε αφορούν τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Κρήτης, την οποία εκπροσωπούμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι υπόλοιποι φορείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν έχουν αιτήματα και δεν είναι δίκαια τα αιτήματά τους. Απλά δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε ξένα χωράφια, ας το πω έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν έχει σταματήσει το κορονοβοήθημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει να κάνει με τους παραγωγούς των θερμοκηπιακών καλλιέργειων. Αλλά πώς από την άλλη εσείς θα αποζημιωθείτε για όλη αυτή τη ζημιά που έχετε υποστεί στην παραγωγή? Να διευκρινίσω κάτι. Τα χρήματα από την Ευρώπη δεν αφορούν μόνο τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, αφορούν γενικά τις ενισχύσεις λόγω COVID. Εμείς τα στοιχεία που είχαμε αποστείλει αφορούσε τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Κρήτης. Ο Υπουργός μας είπε βέβαια ότι θα στείλει το φάκελο και μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει τα χρήματα, ή σε διαφορετική περίπτωση θα ζητήσει την άδεια να δοθούν κάποια χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι, θα ζητήσει τη βοήθεια, θέλετε να πείτε, από τους θεσμούς. Ναι. Ωραία, μάλιστα. Αυτό ήταν έτσι το όποιο αποτέλεσμα το μπορέσαμε να εισπράξουμε από αυτή τη συνάντηση. Ενίσχυση αγροτικού εισοδήματος που έχει να κάνει με την καλλιέργεια, που έχει να κάνει με τα πάντα όλα ουσιαστικά, με τα κίνητρα. Αυτό ακριβώς, φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους συνεταιριζόμενους αγρότες, τους αγρότες οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες παραγωγών. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργός ζήτησε να μετέχουμε σε αυτή την ομάδα, εκπρόσωπος δηλαδή δικός μας να μετέχει σε αυτή την ομάδα. Θεωρούμε πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση να καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις μας. Περιμένουμε. Μα γιατί χρειάζεται κάθε φορά που ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ένας αγρότης, ένας παραγωγός να συναντηθεί με ένα υπουργό, είτε είναι πράσινος, είτε είναι μπλε, είτε είναι φούξια, το πρόβλημα δεν το βλέπουμε μόνο σήμερα, να λέει ξέρετε θα το δούμε, να λέει ξέρετε θα το εξετάσουμε? Ένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ένας υπουργός γεωργίας δεν πρέπει να έχει από την αρχή δεδομένα μπροστά του, να ξέρει τι γίνεται και πριν φτάσετε εσείς στο γραφείο του να σας καλεί εκείνος και να λέει κύριο Ορφανουδάκη ότι αυτά είναι τα ζητούμενα τα οποία έχετε, αυτό είναι το θέμα το οποίο υπάρχει, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε, αυτή είναι η πολιτική μας? Γιατί θα πρέπει να βρισκόμαστε πάντα μέσα σε αυτό τον αέναο κύκλο που λέει θα ζητήσουμε την έγκριση, θα ζητήσουμε βοήθεια, θα κάνουμε μια επιτροπή, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια θα αλλάξει αυτός υπουργός, θα αναλάβει ένας άλλος ξανά μανά μία από τα ίδια. Θα κάνουμε αυτό, θα γίνει το άλλο. Δηλαδή κοροϊδία καταντάει. Δυστυχώς γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι στρεβλώσεις
αυτό είναι το ελληνικό κράτος, αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό εμείς είχαμε φροντίσει, με συγχωρείτε, να στείλουμε το υπόμνημά μας έγκαιρα με στοιχεία για να μπορέσουμε τουλάχιστον όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση να παίρναμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Μάλιστα. Ό,τι και να πω, θα πω τώρα... Θα πω άλλα πράγματα. Αφήστε το. Καλύτερα είναι να το αφήσουμε. Μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό. Θέσατε καθόλου θέμα που έχει να κάνει με τα μειωμένα ποσά τα οποία ήρθαν με την τελευταία δόση της ενίσχυσης και αυτά τα οποία είχαν ακουστεί επίσης και είχαν καταγγελθεί και από βουλευτές, κύριε Ορφανουδάκη? Δυστυχώς δεν βάλαμε αυτό το θέμα, διότι μας δόθηκε η ευκαιρία να βάλουμε άλλα ζητήματα πιο συγκεκριμένα για τον κλάδο το δικό μας, όπως είναι το θέμα των νέων γεωργών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι νέοι γεωργοί του 2017-18, δεν έχουν μπορέσει να ολοκληρώσουν τα ζητούμενα για να ολοκληρωθεί ο φάκελος, για να μπορέσουν να εισπράξουν τη δεύτερη δόση λόγω του COVID. Δεν μπορούσαν δηλαδή να γίνουν οι όποιες εκπαιδεύσεις και μαθήματα διαζώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε αυτό το πιστοποιητικό. Εκεί δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα τρέξουν πολύ σύντομα αυτές οι διαδικασίες και όποιοι φάκελοι είναι έτοιμοι, δεν θα περιμένουμε δηλαδή το σύνολο των φακέλων να ολοκληρωθούν. Όποιοι φάκελοι είναι έτοιμοι θα πηγαίνουν στη ΔΑΟΠ και θα πληρώνονται οι νέοι γεωργοί. Μάλιστα. Υπάρχουν μια σειρά από έργα που θα πρέπει να γίνουν εκεί στη δική σας την περιοχή. Δεν ξέρω με τα έργα αυτά αν μπήκαν μέσα στο τραπέζι, διότι χρειάζεται ενίσχυση η παραγωγή. Να πω συνεπικουρικά μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέμε ότι μου έρχεται μήνυμα ότι αυτή την ώρα πρέπει να έχει φωτιά λίγο μετά το τεφέλι. Δεν ξέρω πού ακριβώς, μάλιστα μου έχουν στείλει και φωτογραφίες άνθρωποι οι οποίοι είναι στην περιοχή και φαίνονται οι πυκνοί καπνοί. Φαντάζομαι ότι είναι ήδη ενημέρες οι αρχές, πυροσβεστικοί κλπ. Για αυτή τη φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί. Είπαμε ότι ο δείκτης επικινδυνότητας σήμερα είναι πολύ υψηλός, κύριε Ορφανουδάκη, και καλό είναι να το θυμόμαστε και να το ξέρουμε όλοι μας, γιατί πρέπει να προλάβουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, έτσι, και να μην διακινδυνεύσει κανείς και τίποτα. Πράγματι, και πρέπει να έχουμε όλη την προσοχή μας έτσι, πολύ πιο ενεργή αυτές τις μέρες, τις επικίνδυνες, διότι γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές πολλές φορές ξεκινούν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Mm-hmm. Να πω τώρα όσον αφορά τα έργα που αφορούν έτσι, το Δήμο Φεστού, βάλαμε στο τραπέζι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα έργα, δηλαδή τα τρία μικροφράγματα που έχει ζητήσει να κατασκευαστούν ο Δήμαρχος στο Δήμο Φεστού. Έχουν προχωρήσει μελέτες, είναι όριμες, ζητάμε τη χρηματοδότηση. Ο Υπουργός είπε ότι για αυτά τα έργα υπάρχουν χρήματα, γιατί είναι μικρά φράγματα. Τώρα, όσον αφορά το φράγμα Φανερωμένης, τον εμπλουτισμό του φράγματος Φανερωμένης από τον πλατή ποταμό, είναι ένα έργο το οποίο εμπλέκονται και άλλα υπουργεία. Είναι θετικός όμως ο Υπουργός να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι είναι ένα μεγάλο έργο. Ξέρουμε τις προσπάθειες που καταβάλει ο Περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι της περιοχής. Είναι ένα έργο πνοής για τον τόπο μας, διότι χωρίς τους υδάτινους πόρους, χωρίς νερό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να σταθεί. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά. Τούτης εδώ της τελευταίας συνάντησης. Νομίζω ότι κάπου είχε πει ο Υπουργός ότι θα βρεθεί εκ νέου στην Κρήτη μέσα στον Ιούλιο. Τώρα και ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δεν ξέρω αν είναι κάτι που σας προέκυψε και εσάς εχθές μέσα από αυτά τα οποία μπορεί να σας είπε, κύριε Ορφανουδάκη. Είναι κάτι το οποίο πάλι δεσμεύτηκε ο Υπουργός, ότι ερχόμενος στην Κρήτη θα μας πει περισσότερα πράγματα, αυτή τη φορά στον νομό Ηρακλείου. Θα έχουμε μια ανοιχτή γραμμή, όπως είπε και αυτός, για να του δώσουμε όποια στοιχεία μας ζητηθούν και πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα έχουμε αποτελέσματα.